Να δωρήσουν τα όργανά του, αποφάσισαν οι γονείς του 12χρονου από τη Γαστούνη, ο οποίος έπεσε σε ακάλυπτο του σπιτιού του, παίζοντας την περασμένη Κυριακή. Ο μικρός Σταύρος έδωσε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή όλες αυτές τις ημέρες που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Το παιδί χειρουργήθηκε στο κεφάλι την Κυριακή το βράδυ, ωστόσο επιβεβαιώθηκε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό. Οι γονείς του μικρού εξέφρασαν την επιθυμία τους να γίνει δωρεά των οργάνων του, κάνοντας τους πάντες να υποκληθούν στο μεγαλείο της ψυχής τους. Σημειώνεται πως ο 12χρονος ήταν πανελλήνιος πρωταθλητής στο καράτε. Το πρωί στις 8:30 επιβεβαιώθηκε μετά από δοκιμασίες εγκεφαλικού θανάτου ότι ο Σταύρος βρίσκεται σε εγκεφαλικό θάνατο. Όπως όλοι ξέρουμε, έδινε μάχη για τη ζωή αρκετές μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδιών του νοσοκομείου μας. Οι γονείς του μικρού Σταύρου πήραν τη μεγάλη απόφαση και εξέφρασαν την επιθυμία το παιδί τους να γίνει δωρητής οργάνων και να χαρίσει ζωή σε συνανθρώπους μας που το έχουν άμεση ανάγκη. Οι γονείς με την πράξη τους αυτή και το μεγαλείο ψυχής τους μας κάνουν όλους να υποκληθούμε. Ο μικρός Σταύρος, αυτός ο πανελλήνιος πρωταθλητής στο καράτε, σήμερα θα γίνει δωρητής και θα χαρίσει ζωή. Ας ανάψουμε όλοι μας, όλη η Ελλάδα, ένα κεράκι για το Σταύρο, που μέσα από την πράξη του αυτή θέλει να το θυμόμαστε σαν ένα πρωταθλητή που χάρισε ζωή μέσα από το θάνατό του.